και να καλησπέρισουμε. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα στη Μεσσηνία, σε όλη την Καλαμάτα και σε όλη την Πελοπόννησο, γιατί ξέρω μεταδίδεται το δελτίο διευθύνσεων σε όλη την Πελοπόννησο. Θα πούμε για τους λόγους παρουσίας σας για μία ακόμη φορά στην Πελοπόννησο και τη Μεσσηνία. Αγαπημένη πόλη, Καλαμάτα είναι αγαπημένη πόλη. Θα μας εξηγήσετε και τους λόγους. Αλλά εγώ θα ξεκινήσω λίγο από τις καυτές εξελίξεις στο εξωτερικό πεδίο για να έρθουμε και στα εσωτερικά. Είχαμε τις γερμανικές εκλογές. Τι σηματοδοτούν αυτές και το μήνυμα που βγαίνει από αυτήν την πύριο νίκη Μέρκελ? Κοιτάξτε, η Μέρκελ από long life, γάλα διαρκείας, δηλαδή έχει γίνει γάλα με ημερομηνία λήξεως. Αυτή η συγκυβέρνηση θεωρώ ότι είναι η πιο θνησιγενή συγκυβέρνηση που θα μπορούσε να γίνει, εάν γίνει, αν υλοποιηθεί τις επόμενες μέρες στη Γερμανία. Και επειδή ξέρω καλά τα της Γερμανίας, θα πω το εξής. Για ακόμη μια φορά αποδείχθηκε ότι η δημοσκοπήση είναι μια φούσκα. Αν παρακολουθήσετε από τον Ιανουάριο μέχρι και σήμερα τις δημοσκοπήσεις στη Γερμανία, βγήκαν ακριβώς τα αντίθετα. Μιλούσαν στην αρχή για νίκη του Σούλτς. Τον Δεκέμβριο. Το Γενάρη άρχισε να μικρώνει την ψαλίδα. Στο τέλος έλεγαν ότι η Μέρκελ θα πάρει 39-40% και πήρε μόνο 33% περίπου. Βέβαια έπεσαν έξω και με τους ακροδεξιούς. Ναι, αυτή είναι μια άνοδος η οποία θέλει σχολιασμό και θέλει και, να το πούμε έτσι, μια εξέταση για ποιο λόγο συμβαίνει. Για τους ακροδεξιούς. Ναι. Μπορώ να σου πω πολλά. Καταρχάς δεν θεωρώ ότι είναι ακροδεξί. Δεν είναι ρατσιστές. Γιατί η κυρία η οποία ηγείται αυτού του περίεργου δήθεν ακροδεξιού κόμματος ή ναζιστικού, δεν ξέρω, είναι η ίδια προσωπικά και το έχει δηλώσει γκέι. Έχετε δει στις ρατσιστές να κυνηγούν τους ρατσιστές τους γκέι? Απλά θεωρώ ότι φοβούμενοι το πραγματικά ναζιστικό κόμμα που υπάρχει στη Γερμανία μήπως ανέβει, οι Γερμανοί οδηγήθηκαν σε μια άλλη ακραία συμπεριφορά, αλλά όχι ναζιστική. Για να τα λέμε ξεκάθαρα, κοιτάξτε να δείτε, στην Ελλάδα δυστυχώς η ενημέρωση είναι φιλογερμανική έτσι κι αλλιώς. Και δεν θα μπορούσαν ποτέ οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι, στα μεγάλα κανάλια κυρίως, να πούν ολόκληρη την αλήθεια. Το AfD, το συγκεκριμένο γερμανικό κόμμα το οποίο εξελέγει με ένα ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από ό,τι περίμεναν κάποιοι. Εγώ πιστεύω ότι βοήθησε και ο Ερντογάν. Διότι ο Ερντογάν είπε: μην ψηφίζετε Μέρκελ και Σούλτς. Και οδήγησε πολλούς Τούρκους οι οποίοι ψηφίζουν στη Γερμανία να ψηφίσουν το μεσαίου τύπου ακροδεξιό κόμμα, όχι το πραγματικά ναζιστικό. Με αυτό το σχετισμό, ίσως να πούμε και αντίο στις σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην Ευρωζώνη, έτσι όπως δημιουργούνται τα πράγματα σε μια Γερμανία αντιθέσεων. Όταν μου λέτε μεταρρυθμίσεις, τι εννοείται? Καταλάβω κι εγώ, γιατί τα λένε όλα αυτά ο Άδωνης, ο φίλος μου και όλοι αυτοί οι περίεργοι τύποι που κυκλοφορούν στα κανάλια. Μεταρρυθμίσεις που προτείνει ο Γάλλος πρόεδρος, ο Μακρόν. Ο Μακρόν, ο κύριος που είπε ότι η δημοκρατία δεν είναι πανάκια. Χθες το είπε. Αυτός ο τύπος, ο υπάλληλος των τραπεζιτών. Αυτός μπορεί να λέει ότι θέλει. Σημασία έχει ότι η δημοκρατία είναι ένα πολίτευμα το οποίο πρέπει να το βελτιώνουμε, όχι να τα κυρώνουμε. Αυτό είπε ο Μακρόν. Ότι η δημοκρατία δεν είναι και πανάκια, δεν φύγει και τίποτα με τη δημοκρατία. Για να καταλάβετε τη λογική τους. Η λογική τους λοιπόν είναι καθαρά κεφαλαιοκρατική, τραπεζιτική. Και επειδή μιλάμε για τη Γερμανία, εγώ πιστεύω, τονίζω ακόμη μια φορά, ότι αυτή η ιστορία με τη Γερμανία θα περιπλέξει την Ελλάδα σε μια μεγαλύτερη περιδίνηση. Γιατί και οι φιλελεύθεροι που εντάσσονται στο πλαίσιο του φιλελευθερισμού, των απόψεων Γεωργιάδη, Μητσοτάκη και τα λοιπά, που λέγεται Μέρκελ, είναι χειρότεροι από τη Μέρκελ και το Σόιμπλε. Δηλαδή θα δούμε χειρότερες επιλογές. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και κρατήστε την πρώτη δήλωση της κυρίας Μέρκελ. Για πρώτη φορά η Μέρκελ μίλησε για παράνομους μετανάστες. Ναι, θα δούμε μια πιο σκληρή στάση στο προσφυγικό ενδεχόμενο, έτσι. Εκ των πραγμάτων, γιατί φοβούμενοι οι Γερμανοί ότι θα ανέβει το ναζιστικό κόμμα, όχι το AfD, επαναλαμβάνω, το ναζιστικό κόμμα, γιατί και το AfD είναι μια φούσκα η οποία θα ξεφουσκώσει πολύ γρήγορα και το δείτε στην πορεία, φοβούνται μην πάει στους ναζιστές. Άρα λοιπόν θα δούμε μια αυστηροποίηση στο θέμα των παράνομων μεταναστών. Εγώ σου λέω λαθροεισβολής, αλλά ποιος θα πληρώσει την ήφια, αγαπητέ μου φίλε, όταν υπάρχει ένταση μεταξύ Γερμανίας και Τουρκίας και ανοίξει ο Ερντογάν τα σύνορα? Όχι η Γερμανία, εμείς. Να μείνω λίγο σε αυτό, γιατί έχουμε και το πρόσφατο παράδειγμα, το είδαμε λίγο νωρίτερα στο Βελτίο, με την υποδοχή 61 μεταναστών Πακιστανών αυτή τη φορά, ένα νέο καραβάνι τέλος πάντων, θαλάσσια, ανοιχτά του Μεσσηνιακού κόλπου, στην Καλαμάτα. Και τη στιγμή που δεν έχουν δημιουργηθεί και απαραίτητοι χώροι φιλοξενίας, υποδοχής και όλα τα υπόλοιπα. Συγγνώμη, το Πακιστάν είναι πιο κοντά, ας το πω διαφορετικά, το Πακιστάν είναι πιο κοντά στην Καλαμάτα, στη Ρόδο, στην Κο, στην Κρήτη. Πώς ήρθαν εδώ? Είναι το γνωστό, η γνωστή θαλάσσια διαδρομή. Ό,τι είναι ανοιχτά του Μεσσηνιακού καταφθάνει στην Καλαμάτα. Γιατί, έχει... γιατί δεν έχουμε ακτοπλοϊκά σκάφη εμείς εδώ να τους διεμβολήσουμε, να τους παρενοχλήσουμε? Δεν καταλαβαίνω. Αυτό είναι ένα ερώτημα, φαντάζομαι, που έχει απευθυνθεί και δεν είναι ένα ερώτημα. Αρχές. Είναι μια τακτική για να κερδίζουν οι ΜΚΟ οργανώσεις, οι οποίες είναι επαγγελματίες αντιρατσιστές, μαζί με τον Τζορτζ Σόρος και την παρέα του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ.
Αυτή είναι η ιστορία, αγαπητέ. Πώς αντιμετωπίζετε όμως το θέμα αυτό, γιατί. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν τους δίνεις προνόμια που παίρνουν. Δεν τους δίνεις επιδόματα την ώρα που πεινάει ο Έλληνας. Δεν τους δίνεις σπίτια την ώρα που δεν έχει να μείνει ο Έλληνας πουθενά. Δεν τους δίνεις ρεύμα τζάμπα όταν ο Έλληνας πληρώνει. Δεν τους δίνεις νερό τζάμπα όταν ο Έλληνας πληρώνει. Ισοτιμία, ισοδικία και θα σηκωθούν να φύγουν. Αν τα βρουν σκούρα στην Ελλάδα θα φύγουν. Αλλά εδώ έρχονται και τους φιλοξενούμε κιόλας. Όταν λοιπόν τους φιλοξενείς με επιδόματα, με λεφτά, με τραπέζια, με σπίτια κτλ. Εκεί δεν έχουν να φάνε. Αν θα κάνουν, θα έρθουν όλοι εδώ. Το καταλάβατε. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να το λύσουμε, λύνεται εύκολα. Επιβάλλεις τα ίσα δικαιώματα εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών στους λαθροεισβολείς σε σχέση με τους μόνιμους εδώ Έλληνες κατοίκους οι οποίοι περνούν δύσκολες στιγμές. Και στην τελική, μια χώρα πτωχευμένη, αγαπητέ μου συνάδελφε, δεν έχει την πολυτέλεια να φιλοξενεί. Η πτωχευμένη χώρα πρέπει να προστατεύσει πρώτα τα παιδιά της, τους συγγενείς της, τα αδέρφια, τους Έλληνες και μετά όλους τους υπόλοιπους. Γι' αυτό λέω ότι πρώτα η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνες, μπροστά η Ελλάδα και μετά όλοι οι υπόλοιποι. Ναι. Αυτό είναι το σύνθημά μου. Ναι. Συμβαίνει αυτό σήμερα, προστατεύονται οι Έλληνες. Όχι, σας είπα όχι. Σας είπα όχι, γιατί είναι μια μεγάλη business την οποία κερδίζουν πάρα πολύ γύρω από το Μαξίμου, φίλοι και γνωστοί. Γύρω από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με απευθείας αναθέσεις στο φίλο μου του Καμένου, ο οποίος παίζει και ρουλέτα τελευταία. Δεν ξέρω το μάθατε. Ο άνθρωπος είναι καλός στη ρουλέτα και καλός στο τζόγο. Ο Έλληνας δεν έχει να φάει και αυτός πάει στο καζίνο και παίζει. Που για να μπεις εκεί το καζίνο θες 2.000 ευρώ στην τσέπη σου. Εγώ δεν λέω ότι είναι φτωχός. Αλλά δεν μπορείς να κόβεις μισθούς και συντάξεις από τον Έλληνα, να πεθαίνεις την πείνα ο Έλληνας και εσύ να το παίζεις large στο Λονδίνο. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Δεν έχουν φραγμούς, δεν έχουν ηθική στην πολιτική. Και δεν φταίνε αυτοί. Φταίμε και εμείς που τις επιλέξαμε, όχι εμείς, ο ελληνικός λαός. Το θέμα είναι όμως ότι για να είσαι στο εσωτερικό πεδίο υπάρχει ακόμα εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, τουλάχιστον όπως φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις και από την τάση. Να προχωρήσει για να ολοκληρώσει την τετραετία. Είμαι ο τελευταίος που θα εμπιστευόμουν τις δημοσκοπήσεις, γιατί το μεταπτυχιακό μου είναι δημοσκοπήσεις και δημοσκοπικά ευρήματα. Πρώτον, τελεία και παύλα. Όμως, να πω και το εξής. Είναι μια κυβέρνηση που έχει βρει μια εύκολη αντιπολίτευση. Διότι ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να αντιπολιτευτεί. Τι λέει ο Μητσοτάκης? Ψηφίστε εμένα για να τα διαχειριστώ καλύτερα εγώ τα μέτρα που μας επιβάλλουν οι δανειστές. Ενώ εμείς λέμε να παράγει πλούτο η Ελλάδα, αγαπητέ μου φίλε, να μπορέσει να κερδίσει ο Έλληνας και μετά να δούμε τι θα κάνουμε με τους δανειστές. Γιατί μπορούμε να τους πληρώσουμε αν παράγουμε πλούτο. Οι άνθρωποι είναι ανίκανοι. Το έλεγα σε έναν καλό συνάδελφο, τον Λουκά Γεωργιάδη, θέλω να κατέβει με τη Νέα Δημοκρατία σήμερα στο Twitter, ο οποίος μου έκανε υποδείξεις ότι αυτή η κυβέρνηση είναι χειρότερη, αν έρθουν οι άλλοι καλύτερα. Και του λέω με ποιο πρόγραμμα, δεν έχουν πρόγραμμα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Είναι δυνατόν να μην έχετε εσείς σιδηρόδρομο τρίτης ή τέταρτης γενιάς? Το λάδι της Καλαμάτας, το καλύτερο παγκοσμίως της Μεσσηνίας, να πηγαίνει μέσα στα 15 ώρες στο Μόναχο. Και όμως δεν έχετε. Δεν το βλέπουν αυτό οι ελαιοπαραγωγοί? Δεν βλέπουν ότι ο κ. Μητσοτάκης έκανε δήλωση εναντίον των ελαιοπαραγωγών και είπε ότι πρέπει να κλείσουν τα ελαιοτριβεία για να τα πάρουν οι πολυεθνικές, οι αμερικανικές, οι γερμανικές, επειδή είναι εντολή? Δεν τα βλέπουν αυτά οι κάτοικοι της Μεσσηνίας? Αυτούς θα ψηφίσουν? Ενώ εμείς λέμε ότι πρώτα η παραγωγή του πλούτου, ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, να μπορέσει να παράγει και να δώσουμε υπεραξία στα προϊόντα μας, να μην το παίρνουμε 3 ευρώ και 3,5 ευρώ το κιλό, να το πουλάνε 18 οι αγρότες. Του δίνουμε υπεραξία σε τυποποίηση και στο brand name. Και έχουμε brand name. Μυαλά δεν έχουμε. Σε αυτή όμως την κατεύθυνση σημαίνει και μια θέτηση συμφωνίας και πώς εμείς μπορούμε να είμαστε εντάξει στη συμφωνία που υπάρχει στο μνημόνιο, να το πούμε απλά. Ποια είναι η συμφωνία στο μνημόνιο, να μην παράγει? Κάνετε λάθος. Το μνημόνιο λέει συγκεκριμένα πράγματα υπό επιτροπία. Το γάλα να το δεχτώ, που δεν είναι έτσι, να το δεχτώ. Το κρέας να το δεχτώ, τι λένε ότι είναι έτσι, να το δεχτώ. Εγώ μιλάω για εναλλακτικές ποιοτικές καλλιέργειες που μπορούν να δίνουν αναστρέμα 2.500 ευρώ στον όποιο αγρότη. Το έχω κάνει εγώ στο Ιθράκι, αγαπητέ μου φίλε. 100 στρέμματα διαθέτει αυτή τη στιγμή μία από τις εταιρείες μου και παράγουμε αρωματικά εθέρια έλαια και διάφορα βιολογικά προϊόντα. Και δόξα τω Θεώ, απογειωθήκαμε οικονομικά ως εταιρεία. Ενώ έπρεπε να πωλήσουμε κόσμο με τις εκδόσεις, εμείς προσλάβαμε κι άλλους. Αυτό που να κάνει και η Ελλάδα. Να αλλάξει γραμμή παραγωγής. Και η παραγωγή που διαθέτουμε στη Μεσσηνία είναι το καλύτερο λάδι παγκοσμίως, το οποίο το αγοράζουν χήμα οι Ιταλοί, το τυποποιούν, το ξέρετε καλύτερα από μένα, από εδώ είστε κι εσείς, και το πουλάνε στην 20 ευρώ, 25 ευρώ, 30 ευρώ. Πήγα στο Λονδίνο κι εγώ, αλλά όχι στο καζίνο που πάει ο Καμένος. Πήγα στο Λονδίνο γιατί η εταιρεία μου έχει σχέση με τα βιολογικά προϊόντα που κάνουμε εξαγωγή. Και πήγα σε ένα μαγαζί, στο Χάροτς. Και είχε λάδι Μεσσηνίας, ιταλικό βέβαια, το οποίο πολλούνταν 45 ευρώ το κιλό. Το καταλαβαίνουμε αυτό το λίτρο? Το αντιλαμβανόμαστε αυτό? 45 ευρώ και το παίρνω από το Μεσσήνιο με 3 ευρώ. Αυτή πρέπει να είναι η ηγεσία ελληνική. Να είναι η ατμομηχανή της πραγματικής παραγωγής πλούτου. Αυτό πρέπει να κάνουν. Αλλά ποιος το κάνει, ο Μητσοτάκης που δεν δούλεψε ποτέ? Ή ο Τσίπρας, ο οποίος δεν εργάστηκε μια μέρα στη ζωή του? Και δεν είναι προσωπική αντιπαράθεση, είναι επί της ουσίας. Αν στην προσωπική σου ζωή, αγαπητέ μου φίλε, δεν μπόρεσες να παράγεις κάτι και να πετύχεις ο ίδιος μερικά πράγματα, όταν κληθείς να ηγηθείς του τόπου, είσαι εύκολος σε οποιαδήποτε πίεση να στριμωχτείς και να κάτσεις τα τέσσερα που λέγει ο Καμένος. Και αυτοί κάθονται στα τέσσερα λέγοντας και ευχαριστώ. Αυτό είναι το χειρότερο.
Το θέμα είναι τι εναλλακτικές επιλογές έχει ο Έλληνας. Σε απήντησα ήδη, όπως έκανα εγώ στη δική μου γραμμή παραγωγής. Πρέπει να αλλάξουμε γραμμή παραγωγής και είναι πανεύκολο, δεν χρειάζεται λεφτά. Το να μπορέσω να πάρω ένα κιλό λάδι, ένα λίτρο λάδι και το βάλω σε ένα μπουκάλι ωραίο τυποποιημένο, δεν χρειάζονται δισεκατομμύρια, αγαπητέ μου φίλε. Χρειάζονται μυαλά. Το να μπορέσω να δημιουργήσω εκεί την υποδομή, ώστε τα αθέρια έλεα μου τα παίρνουμε τον τόνο οι Γερμανοί, να τα κάνω εγώ μπουκαλάκια να τα πουλάω εγώ 25 ευρώ τα 10 μικρομιλιγκράμμ. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Θέλει οργάνωση και σχεδιασμό που δεν έχουν. Εγώ αυτό που λέω πολλές φορές και το ξαναπάω ακόμη μια φορά, είναι να μην ψηφίσουν ελληνική λύση σε επόμενες εκλογές όσοι μας βλέπουν. Να διαβάσουν όμως το πρόγραμμά μας, 270 σελίδες πρόγραμμα, δεν έχουν όλα τα κόμματα μαζί και εντός κοινοβουλίου και εκτός. Εμείς ένα κόμμα πριν γίνει κόμμα, ετοιμάσαμε πρόγραμμα για να μπορέσουμε από την πρώτη στιγμή να κυβερνήσουμε και να κερδίσουν οι Έλληνες. Αυτά θα πω λοιπόν 6,5 ώρα σήμερα στο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος, εδώ στην περιφέρεια. Και καλώ όλους τους μεσήνιους, ανεξαρτήτου κόμματος, γιατί για μένα ούτε δεξιά ούτε αριστερά υπάρχει, μόνο μπροστά, μόνο Ελλάδα. Να έρθουν να ακούσουν, δεν λέω να ψηφίσουν, να ακούσουν τι λέμε. Και αν δουν ότι αυτά που λέμε εμείς υλοποιούνται γιατί υπάρχει καταγεγραμμένο το πρόγραμμά μας. Και αν δουν τι δεν λένε οι άλλοι γιατί δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, ας επιλέξουν με βάση τη λογική. Και όχι για μας, για τα παιδάκια μας που πηγαίνουν και είναι σερβιτόροι των Γερμανών, αγαπητέ μου φίλε. Γιατί σε νέο παιδί και φοβούμαι ότι αν δεν ήσουν εδώ, ή αν δεν ήσουν κάπου εδώ, ή και οι συμμαθητές σου ή οι φίλοι σου, μπορεί να είναι στη Γερμανία ή στην Αυστρία να δουλεύουν σερβιτόροι στην Αγγλία για 900.000 ευρώ. Και είναι ντροπή για εμάς τους δίθεν πολιτικούς που πρέπει να μεριμνούν πρώτα για τον πολίτη και μετά για την τσέπη μας, να μεριμνούν αυτοί πρώτα για την τσέπη τους και μετά για τους πολίτες. Επειδή είπατε πρώτα ο πολίτης όμως και μιλήσατε για την ελληνική λύση, προσδιορίστε τι μου λίγο και κομματικά, επειδή ακούγονται πολλά. Κέντρο αριστερά από τη μία. Δεν υπάρχουν αυτά, κύριε. Ακούστε. Όλες αυτές οι ιδεολογίες είναι πεπερασμένες γιατί είναι ανθρώπινες ιδεολογίες. Είτε είσαι δεξιός είτε αριστερός, η πείνα είναι η ίδια, αγαπητέ μου φίλε. Έχεις δει κανένα αριστερό να πεινάει λιγότερο ή ένα δεξιό να πεινάει περισσότερο? Πεινάνε όλοι οι Έλληνες. Πρώτα θα λύσουμε το πρόβλημα της επιβίωσης της χώρας μας, θα κάνουμε την Ελλάδα οικονομικά γίγαντα και μπορούμε να το κάνουμε γιατί έχουμε το καλύτερο κλίμα παγκοσμίως, βιοποικιλότητα, θα παράγουμε να έχουμε αυτάρκεια και επάρκεια και μετά να λύσουμε τα ιδεολογικά που τα έκαναν οι άνθρωποι. Ο Μάξ άνθρωπος ήταν. Έτσι, ο Σμιθ ήταν άνθρωπος. Η ιδεολογία πρέπει να καθορίζεται από ένα πράγμα. Τι με συνδέει με τον άλλον, να σου πω τι μας συνδέει. Θα σου πω εγώ. Μας συνδέει η Πύλος. Μας συνδέει η Ολυμπία. Μας συνδέει η αρχαία Ελλάδα, οι Μυκήνες. Μας συνδέει η Σπάρτη, η αρχαία Σπάρτη. Μας συνδέει η Αθήνα, η Ακρόπολη. Η Βεργίνα, η Μακεδονία. Μας συνδέουν. Η Ορθοδοξία και ο Χριστιανισμός μας συνδέουν. Αυτά θα ενώσουμε, θα προχωρήσουμε και τα δεξιά και τα αριστερά τα αφήνουμε για τους παλιούς. Εμείς πρεσβεύουμε το καινούριο. Γι' αυτό λέω 6,5 ώρα στο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος, ας έρθουν να ακούσουν το καινούριο. Και είμαι βέβαιος ότι διαβάσουν και λίγο το πρόγραμμά μας, θα πιστούν ότι μπορεί να το εφαρμόσουμε και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Να μην αφήσουμε μια Ελλάδα ρημαγμένη. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.